Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτησή μας, κυρίες και κύριοι. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Γεωργούσης, είναι μέλος της Κίνησης Πολιτών για Ελεύθερες Παραλίες, βρίσκεται στην Πάρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργούση, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με την νεότερη εξέλιξη που είχαμε χθες, καθώς απομακρύνθηκαν κάποιες ομπρέλες και κάποιες ξαπλώστρες, έτσι είναι, από την μικρή παραλία της Σάντα Μαρία. Ναι. Εκεί είχε περηφανευτεί ο επιχειρηματίας ότι εντάξει, ξέρω ότι είμαι παράνομος, αλλά δεν φεύγω. Ναι. Ας έρθει η αστυνομία. Mm-hmm. Ναι. Αυτά μας είπε ακριβώς. Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι που δεν το γνωρίζω, επειδή έχω χρόνια να βρεθώ στο νησί, κύριε Γεωργούση. Πόσα χρόνια εργάζονται εκεί, υπάρχουν εκεί αυτές οι επιχειρήσεις? Αυτές είναι πολλά χρόνια, αλλά αυτά τα 10 χρόνια ξεκίνησαμε γεωμετρική πρόοδο. Ναι. Καταρχήν λίγες, διπλάσιες, τετραπλάσιες, οκταπλάσιες κτλ. Έτσι ώστε σήμερα να θεωρούμε ότι το νησί βρίσκεται σε εξέλιξη ενός μεγάλου κινδύνου. Οι ακτές καταστρέφονται. Ναι. Οπότε εσείς, καθώς βρεθήκατε στο νησί το φετινό καλοκαίρι μαζί με άλλους συμπολίτες σας, είδατε ότι είχε παραγίνει το κακό? Ναι, φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε να πάμε να κολυμπήσουμε. Ναι. Πέρα από την χορύπανση, πέρα από την καταστροφή που γίνεται στις παραλίες, στη Χλωρίδα, στην πανίδα της περιοχής, την αισθητική του τοπίου, ναι, είδαμε και αυτό, ότι ο πολίτης εκδιώκεται από τον τόπο του. Ναι. Και το πιο ισχυρό, ότι η καθημερινή ανομία γίνεται συνήθεια. Ναι. Δυστυχώς αυτό αφορά πάρα πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας και προφανώς αφορά και την παραλία όταν πας να κάνεις τον μπάνιο σου. Ναι, κύριε Γεωργούση. Αυτό είδαμε. Ναι, ναι, πέστε μου. Πέστε. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε άλλες παραλίες που έχετε εντοπίσει εκεί στην Πάρο και έχετε καταγράψει το ίδιο πρόβλημα? Φαντάζομαι δεν είναι μόνο η παραλία Σάντα Μαρία. Πήγαμε Σάντα Μαρία, 300 άνθρωποι, μετά από συσκέψεις που κάναμε και αποφάσεις. Ναι. Μετά πήγαμε στις παραλίες απέναντι στον κόλπο της Παρικιάς, δυτικά, που είναι απέναντι από την Εκαντοπλιανή. Εκεί είναι τρεις παραλίες. Η μία έχει ένα χώρο ο οποίος είναι χίλιες φορές μεγαλύτερος από αυτόν που δικαιούται. Έχει 16 τετραγωνικά και έχει χίλιες φορές περισσότερο χώρο. Όλες έχουν περισσότερο χώρο. Ο ένας δεν είχε άδεια καθόλου. Θα την έπαιρνε. Mm-hmm. Έτσι είπε. Ναι. Δεν είχε άδεια καθόλου και λειτουργούσε κανονικά. Ναι, λειτουργούν κανονικά. Ναι. Δεν έχουμε άδεια, αλλά λειτουργούν κανονικά. Είναι η θρασίτητα στην καθημερινή ζωή. Ναι. Η οποία έχει επιβληθεί στα νησιά. Δεν είναι μόνο η Πάρο. Αλλά εδώ στην Πάρο υπήρχε μια ιστορία 45 ετών ενός πολιτιστικού και πολιτικού κινήματος. Το λέγαμε Κίνηση Πολιτών. Αυτό άρχισε πριν 45 χρόνια. Γι' αυτό βρέθηκε έτοιμο να ανταποκριθεί και να αναπτύξει τέτοια έκταση. Ναι, οπότε υπήρχε μια μαγιά, λέτε. Ναι. Υπήρχε μια μαγιά, βέβαια. Είμαστε ζωντανοί πολλά χρόνια με δημοσιεύματα στον τύπο, με συλλόγους, με κινητοποιήσεις. Απλώς τα δύο χρόνια της πανδημίας αδρανίσαμε. Ανταπόκριση από τις αρχές δεν υπήρξε, κύριε Γεωργούση? Εντάξει, οι αρχές είναι οι ελληνικές αρχές. Έτσι, ο ένας μπλέκεται στα πόδια του άλλου με αποτέλεσμα να έχουμε φαινόμενα όπως την πυρκαγιά στο μάτι και όπως και το τρένο. Το κράτος είναι σε τέλεια διάλυση. Είναι ένα κράτος το οποίο θέλει αντικατάσταση από την αρχή. Είναι σάπιο. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να αποδέχεται ένα κράτος ισχυρό που θέλει να λύσει θέματα παιδείας, θέματα φορολογίας, θέματα εξωτερικής πολιτικής και να του κάνει ένα ομπρελάς κουμάντο και να λέει ότι δεν φεύγω από την παραλία, φέρτε την αστυνομία να με διώξει. Είναι ένα κράτος ανυπόληπτο. Ας το φροντίσουν οι υπουργοί και ας αποκαταστήσουν την σοβαρότητα ενός κράτους για να πάμε και πιο μπροστά. Αλλιώς δεν πάμε μπροστά. Mm-hmm. Ναι. Πάντως με τα πολλά εμφανίστηκαν άνθρωποι της θυματικής υπηρεσίας. Ναι, έγραψα ένα γράμμα. Εγώ δημοσιεύω στο Facebook κάθε μέρα εδώ και 10 χρόνια στον Υπουργό των Οικονομικών. Είπα, καλή είναι η κτηματική, κράτατη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί μια κτηματική η οποία έχει υπαλλήλους στην Αθήνα ή όπου αλλού να υπερασπίσει τα συμφέροντα της Πάρου. Το περίεργο είναι ότι υπάρχει Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τι κάνει αυτό το Υπουργείο Περιβάλλοντος? Δεν έχει δει ότι οι ακτές της Κυκλάδης έχουν καταστραφεί. Είμαι
αύριο θα έχω ένα γράμμα προς το Υπουργό Περιβάλλοντος. Βέβαια, το βλέπουν κάποιοι και τα προωθούν. Ναι. Γι' αυτό άλλωστε ενημερώθηκε ο Χατζηδάκης. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει Υπουργείο Περιβάλλοντος να βλέπει την καταστροφή των ωραιότερων τοπίων της Ευρώπης, που είναι τα νησιά των Κυκλάδων, να καταστρέφονται συστηματικά και να μην επεμβαίνει? Τι περιβάλλον είναι? Ναι. Έτσι γραφειοκρατία εξελίσσονται. Ναι. Έχετε δίκιο. Τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα εκεί της προσπάθειας της οποίας κάνετε εσείς, κύριε Γεωργούση? Είναι πιθανόν, θα δούμε τώρα αν κάνει συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, δηλαδή ο οποίος θα αποφεύγει τη Δευτέρα, θα κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Μαντός, που είναι κοντά στην Κατεβιλιανή, και θα πορευτούμε προς το Δημοτικό Κατάστημα. Να αξιώσουμε από το Δήμο να κινήσει τις επιτροπές, διότι είναι καθαρή παράβαση καθήκοντος. Ναι. Πάντως αυτό με τα τετραγωνικά που έχουν καταλάβει παρανόμως πάρα πολλές επιχειρήσεις, μου λένε άνθρωποι που πηγαίνουν κάθε χρόνο στο νησί, κύριε Γεωργούση, συμβαίνει στις περισσότερες παραλίες. Ναι, βέβαια. Απλώς μπορεί να μην συμβαίνει στην έκταση στην οποία συνέβη και φάνηκε και από το υλικό το οποίο έχουμε πάρει και τις φωτογραφίες και τα βίντεο τις τελευταίες ημέρες στην παραλία Σάντα Μαρία. Εκεί μπορεί να το τερμάτισαν αυτοί που είχαν τις επιχειρήσεις. Όμως ακόμη και σε μικρότερο βαθμό συμβαίνει στις περισσότερες. Όχι, συμβαίνει στις περισσότερες και στην απέναντι παραλία. Ο χώρος τον οποίο καταλαμβάνει σε μία από τις τρεις επιχειρήσεις είναι πολλαπλάσιος. Δεν είναι διπλάσιος, τριπλάσιος, τετραπλάσιος. Είναι, είπαμε, έχει 16 τετραγωνικά και μετράμε 1000 τετραγωνικά. Ναι. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργούση. Να είστε καλά, να είστε καλά και ευχαριστούμε. Ναι. Να είστε καλά. Ο κύριος Χρήστος Γεωργούσης, μέλος της Κίνησης Πολιτών για τις Ελεύθερες Παραλίες από το νησί της Πάρου.